τα παλιά του παλιού και ας πούμε Μέγαρο, κατά τη γνώμη μου είναι ένα κτίριο στολίδι το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί προς όφελος των δημοτών της Βέρης αλλά και του νομού. Γίνανε κάποιες ενέργειες, από κοινού όλοι μας και με τον Δήμαρχο Βέρειας είχαμε επαφές αρμοδίως. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια εξέλιξη ή τουλάχιστον κάποια εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να ανακοινωθεί, αλλά είναι κάτι το οποίο, προφανώς θα πρέπει να μην μείνει στις καλένδες, αλλά να αξιοποιηθεί. Εντάξει, εδώ θα ήθελα να πω το ίδιο ισχύει και για το Τελωνείο, έτσι. Προφανέστατα είμαστε ένας νομός ο οποίος έχει και τεράστια διακίνηση προϊόντων, αλλά και τεράστιες ανάγκες. Το πλεονέκτημά μας είναι ότι είμαστε πάνω σε ένα κόμβο οδικό, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει και στο νομό μας μεγάλη ανάπτυξη, αν αυτό εμείς το εκμεταλλευτούμε. Και προφανώς θα μπορούσε να αποτελέσει και πόλο έλξης και τουριστών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο και τις εξαγωγές. Είναι δύο ζητήματα τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να συνεχίσουν να μας απασχολούν. Αυτό βέβαια που ενδιαφέρει εσάς, αλλά πρωτίστως και τον κόσμο, είναι τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω αποτελέσματα. Αυτό όμως το οποίο δεσμεύομαι από τη θέση μου, είμαι δύο χρόνια βουλευτής, τον ένα χρόνο, ενάμιση τον βιώσαμε με κορονοϊό. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι για όλους μας δυσκολεύει τις ενέργειες, και αυτό το εννοώ, είναι ειλικρινές αυτό. Ωστόσο, επειδή τα λόγια δεν προσφέρουν κάτι, θα κάνω και εγώ από την πλευρά μου ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα και σε αυτά τα δύο ζητήματα. Όσον αφορά το θέμα του παλιού δικαστικού Μεγάρου, να θυμίσω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί στο Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ο διαχειριστής της δημόσιας περιουσίας, και στη δημόσια περιουσία του Υπουργείου Οικονομικών ανήκει και το συγκεκριμένο δικαστικό Μεγάρο, και επίσης και τη ΕΤΑΠ, η οποία είναι διαχειρίστρια του συγκεκριμένου χώρου. Έχει γίνει μια συνάντηση του κυρίου Δημάρχου Δεμού, του κυρίου Μπαρτζόκα και του Προέδρου της ΕΤΑΠ, του κυρίου Βλαστού, προκειμένου να δούμε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να χρησιμοποιηθεί, και ζητήθηκε και η συμβολή του αρμοδίου υφυπουργού, του βουλευτή επίσης συμμαχίας του συναδέλφου μας, του κ. Βεσιρόπουλου, ως καθήλυν αρμοδίου, προκειμένου αυτός ο χώρος να παραχωρηθεί καταρχάς δωρεάν. Αυτή ήταν η πρόταση του Δημάρχου της Βέρειας, να παραχωρηθεί δωρεάν προς το Δήμο της Βέρειας, και στη συνέχεια να αξιοποιηθεί όπως θα κρίνονταν καλύτερα ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος. Εκεί λοιπόν μας ανακοινώθηκε ότι καταρχάς δεν είναι εφικτός, δεν είναι εφικτή η δωρεάν παραχώρηση του χώρου, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τίμημα, και μείναμε στο ότι ο Δήμος της Βέρειας θα έπρεπε να κάνει μία πρόταση συγκεκριμένη, στην οποία θα εμπεριέχονταν πρώτον ο σκοπός της χρήσης, ποια ήταν η χρήση που σκόπευε να κάνει ο Δήμος της Βέρειας στο συγκεκριμένο κτίριο, και στη συνέχεια και η πρόταση οικονομική, προκειμένου να κρίνει η ΕΤΑΤ εάν θα το παραχωρήσει ή όχι. Καλή διάθεση υπήρξε. Στη συνέχεια κάπου εκεί έχω χάσει την ενημέρωση, δεν υπήρξε, δηλαδή αφέθηκε να δούμε αν μπορεί να υπάρξει δωρεάν παραχώρηση, γιατί και ο Δήμος της Βέρειας οικονομικά, όπως δηλώθηκε τότε από τον κύριο Δήμαρχο, δεν ήταν σε θέση να προσφέρει λόγω της στενότητας των οικονομικών του Δήμου κάποιο ποσό που ενδεχομένως θα ενδιέφερε την ΕΤΑΠ, και κάπου εκεί έμεινε το πράγμα, προκειμένου και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο οποίος δεν ήταν παρόν λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων σε εκείνη τη συνάντηση, να ξανασυζητήσει το θέμα, να δούμε αν ήταν δυνατή αυτή η δωρεάν παραχώρηση. Κάπου εκεί έχει μείνει η δικιά μου η ενημέρωση. Και βεβαίως δεν ξέρω και αν ο Δήμος της Βέρειας κατάφερε να κάνει μια πρόταση και οικονομική και σε σχέση με τη χρήση. Αυτό όσον αφορά το δικαστικό Μέγαρο. Είναι προφανές, έτσι, να μην πούμε τα αυτονόητα, ότι εκεί ο χώρος πρέπει
να αξιοποιηθεί. Μιλάμε για ένα ιστορικό κτίριο, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Βουδούρης, και σε μια ιστορική γειτονιά η οποία οικονομικά, αν θέλετε, και εμπορικά έχει ρημάξει από τότε που καταργήθηκε η χρήση ως δικαστηρίο. Είναι στο κέντρο της Βέρειας, εκεί έχει γίνει και χώρος που υπάρχουν και διάφορες έκπομες δραστηριότητες. Νομίζω ότι καλό θα είναι σύντομα αυτός ο χώρος να αξιοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων ημών, έτσι που μπορούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά σας λέω, είναι Υπουργείο Οικονομικών, έτσι, βασικά, και είναι και ΕΤΑΔ, και εκεί δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα, γιατί κατά λεγόμενα του Πρόεδρου της ΕΤΑΔ, όλη αυτή η περιουσία, επειδή ανήκει στο υπερταμείο κλπ, θα πρέπει να υπάρχει και ένα τίμημα προκειμένου να δοθεί. Αυτό είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα, είπατε για το τελωνείο. Το τελωνείο, αυτό ήμουν λίγο νέος και γέρασα. Όλοι μαζί. Γέρασα. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά που ήμουν βουλευτής και με την κυβέρνηση Σαμαρά, υπήρξε εκεί τότε μια διάθεση να υπάρξει ένα τελωνείο για τις περιοχές και της Πέλλας και της Σημαθίας και της Πιερίας, το οποίο θα ικανοποιούσε και τους τρεις νομούς. Και τότε βέβαια ήταν εποχή μνημονίων και τα λοιπά, και υπήρξε και μια διαδικασία μνημονίων, και όσον αφορά τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να λειτουργούν, έπρεπε να συρρυκνωθεί λίγο αυτό το πράγμα, έτσι προκειμένου και σε κτίρια τα έξοδα του κτιρίου να είναι λιγότερα και τα έξοδα σε προσωπικό να γίνει μια εξοικονόμηση. Σήμερα λοιπόν δεν ξέρω να έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, και δεν ξέρω αν αυτή η τότε διάθεση να υπάρξει ένα τελωνείο στους τρεις νομούς εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, ή αν υπάρχει σήμερα μια άλλη δυνατότητα οικονομική να υπάρξουν και στους τρεις νομούς τελωνεία. Νομίζω ότι το κτίριο αυτό που υπάρχει δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες, βασικά των ανθρώπων που συναλλάσσονται με το τελωνείο, δεν εμπορικά δεν βολεύει όλη αυτή η κατάσταση, και νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρξει από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να υπάρξει βούληση για το τι πραγματικά πρέπει να κάνουμε, και αν τελικά η επιλογή είναι να υπάρξει ένα τελωνείο, αυτό που βολεύει είναι το τελωνείο της Βέρειας, γιατί είναι ανάμεσα στους δύο νομούς, η ταλαιπωρία δηλαδή για τους άλλους νομούς που δεν θα έχουν τελωνείο θα είναι στη μέση, άρα είναι το πλέον έτσι, κατάλληλο μέρος για να φτιαχτεί. Και αφού πάρθει αυτή η απόφαση, νομίζω είναι εύκολο μετά, γιατί και οι φορείς, οι εμπορικοί εδώ και το επιμελητήριο είναι διατεθειμένοι και του χώρου να παραχωρήσουν και στα έξοδα κατασκευής του κτηρίου να συμμετέχουν προκειμένου να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.